Καλησπέρα, εδώ είμαστε. All About Aris on Air στο Λίμπερο 107,4. Θα πάω μαζί μέχρι και τις 7 με όλη την επικαιρότητα την κυτρινόμαυρη και έχουμε αρκετά πραγματάκια να συζητήσουμε και να πούμε σήμερα και με τα γραφικά και το τι περιμένουμε αυτές τις ημέρες και μπασκετικά έχουμε με τα γραφικά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Λίμπερο. Να σας πούμε και για αυτά. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες μετά τις 6 να ακούσουμε και τη δική σας άποψη και τις δικές σας θέσεις και για τη μεταγραφική κινητικότητα στο ποδόσφαιρο. Θα σχολιάσουμε τις εξελίξεις στη Λίγκα. Ήδη το κάναμε σε ένα βαθμό στην χθεσινή εκπομπή όταν σας δώσαμε το ρεπορτάζ με το τι γίνεται στη Λίγκα, το ρεπορτάζ το οποίο προφανώς ακούτε σήμερα αλλού. Και γενικότερα θα πούμε όλα όσα έχουν να κάνουν με τον ποδοσφαιρικό, μπασκετικό και όχι μόνο Άρη. Θα ξεκινήσουμε όχι από τα μεταγραφικά, θα πούμε στην συνέχεια για τους στόχους του Άρη και το τι γίνεται ακριβώς και τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής. Ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει αυτή τη στιγμή 6 συν 2, 8 μεταγραφές και παρόλα αυτά στη Θεσσαλονίκη μου γράφουν για καθυστερήσεις, για πιέσεις του προπονητή προς την διοίκηση, για ότι έχουμε μείνει πίσω, ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε και διάφορα άλλα τέτοια. Όταν την ίδια στιγμή ένα παίχτη ψάχνουν οι άλλοι, οι άπλες που έχουν και τα πολλά λεφτά, και παρόλα αυτά δεν μπορούν να το βρουν. Αλλά ο Άρης πρέπει να κλείσει το ρόστερ του 10 Ιουλίου. Βέβαια. Τι θα κάνει άλλες 3-4 μεταγραφές τώρα, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ο Άρης που θυμίζω δεν έκανε μεταγραφές την προηγούμενη εβδομάδα γιατί δεν είχε τηλεοπτικό. Τώρα, ή έχω χάσει κανένα επεισόδιο και ο Άρης απέκτησε τηλεοπτικό και χορηγό στη φανέλα που επίσης δεν είχε, άρα γι' αυτό ο Καρυπίδης που δεν έχει λεφτά, γι' αυτό δεν κάνει μεταγραφές. Ή τώρα απέκτησε λεφτά ξαφνικά, ή κάτι συνέβη και γίνονται κανονικά οι μεταγραφές. Εγώ λέω δεν συνέβη ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και το ένα, και αυτά που λέγονται και γράφονται τώρα, και αυτά που λέγονταν και γράφονταν πριν, ήταν στα πλαίσια της καλλιέργειας μιας εσωστρέφειας στην ομάδα, να πλακωνόμαστε οι Αριανοί μεταξύ μας, όπως και το θέμα με τα τηλεοπτικά, το ωραίο αυτό φρούτο που μας έρβηναν την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να σου βάλουν στο μυαλό ότι θα πάρει τα λεφτά του Σαββίδη και ο Σαββίδης θα πληρώνει τα λεφτά του Άρη και τις μεταγραφές και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία, τα οποία ακούγονται και λέγονται στα Ερτζιανά της πόλης και μόλις κάθονται εκεί που πρέπει να καθίσουν, τα αλλάζουν και λένε για τις Λάτιν ομάδες και τους παικταράδες. Να ξεκινήσω λοιπόν από το θέμα της Λίγκας χθες, το οποίο σας τα είπαμε εν ολίγης όμως στο τέλος της χθεσινής εκπομπής, τώρα που το έχουμε συλλέξει το ρεπορτάζ και το έχουμε δέσει κιόλας και από άλλες πλευρές. Πάρα πολύ απλά. Ο Άρης ψήφισε υπέρ της αναδιάρθρωσης την οποία έλεγαν ότι δεν θα ψηφίσει γιατί θα φοβάται μη πέσει. Και οι ομαδάρες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ που για μία ακόμη φορά ψήφισαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φυσικά δεν βλέπετε να γίνεται θέμα αυτό στη Θεσσαλονίκη. Δεν βλέπετε η σύμπραξή του σε ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα της Λίγκας και θα σας εξηγήσω γιατί είναι μεγάλο ζήτημα. Οι ομάδες που και οι δύο έχουν κλείσει στην ΟΒΑ. Οι ομάδες που και οι δύο έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο, αλλά λένε όχι. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν ομάδες με τηλεοπτικό συμβόλαιο, όπως ο Αστέρας Τρίπολης παραδείγματος χάρη ή η ΑΕΚ, που είπανε ναι. Τη στιγμή που υπάρχουν ομάδες όπως ο Απόλλων Σμύρνης ή η Λαμία, που λένε όχι. Ενώ δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Να μην έχεις τηλεοπτικό συμβόλαιο, αλλά να λες όχι στην αναδιάρθρωση που σου δίνει λεφτά που δεν θα πάρει σε καμία ζωή. Αλλά εσύ να λες όχι. Γιατί άραγε να λένε όχι αυτές οι ομάδες και να λένε ναι κάποιες ομάδες που έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ε, περκέ, περκουά, περκού. Πώς είχατε στα γαλλικά ρε που δεν ξέρω, περκουά, πουρκουά, πουρκουά. Πρέπει να μάθω τώρα γιατί θα πάρουν και το παγκόσμιο κύπελο στα κροατικά. Πώς είναι το πουρκουά. Ε, θα ξέρουμε το γιατί στα σερβοκροάτικα ρε φίλε. Δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, θα μάθουμε κάποια στιγμή και θα ενημερώσουμε. Όμως, γιατί δεν γίνεται ρε παιδιά θέμα στη Θεσσαλονίκη που γίνεται θέμα αν ο Άρης πάει στο έψιλον, αλλά δεν γίνεται θέμα που απορρίπτεται η λύση Νόβα ΕΡΤ από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό με προφανέστατο το στόχο, λέω εγώ ο χαζός, να αναγκαστούν κάποιες ομάδες να πάνε στο έψιλον, που είναι το πλάν B. Εδώ γιατί δεν γίνεται λόγος ούτε για εκβιασμούς επικοινωνιακούς,
ούτε ότι θέλουν να οδηγήσουν εκεί τη φάση. Γιατί δεν υπάρχει σε πρωτοσέλιδο εφημερίδα Θεσσαλονίκη σήμερα μαζί, χέρι-χέρι, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Δεν ψηφίσανε τα ίδια. Γιατί όταν ψηφίζουν κάτι διαφορετικό, το βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο. Αν ο Άρης ψηφίσει κάτι το ίδιο με τον Ολυμπιακό, αρχίζουν στο άρμα του Ολυμπιακού ο Άρης και διάφορα τέτοια. Ή μήπως όχι. Λέω κάτι που είναι ψέματα. Δεν το ακούτε. Φέτος δεν το ακούτε αυτό για το άρμα του Ολυμπιακού. Ότι θα πάρει δανεικούς ο Άρης από τον Ολυμπιακό, το ακούτε. Πήρε κανέναν. Θα πάρει κανέναν. Εγώ λέω όχι. Αλλά η λάσπη πέφτει. Η προπαγάνδα καλλιεργείται. Η εσωστρέφεια και το τρύπημα στα μυαλά των Αριανών πραγματοποιείται. Και μετά, εντάξει μου, ρε, πήγε στην ΕΡΤ. Εντάξει μου, πήγε στην ΟΦΑ. Δεν πήγε στο ΕΠΣΛΟΝ τελικά, όπως σας έλεγα. Εντάξει, δεν ψήφισε το ίδιο με τον Ολυμπιακό, αλλά είναι φίλο. Ο Καρυπίδης ήταν στη σουίτα του Μαρινάκη στο Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός. Φορούσε και φόρμες του Ολυμπιακού πριν 14 χρόνια στη Βέρεια. Ολυμπιακός είναι. Δεν ψήφισε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, και τι σημασία έχει. Αφού σας λέω εγώ ότι είναι Ολυμπιακός με τον Ολυμπιακό ο Άρης. Ανεξάρτητος, τίμιος και μακεδονομάχος είναι μόνο ένας. Όλοι οι άλλοι είναι μια ομάδα, μια πόλη. Και ενώ λέω μια ομάδα, μια πόλη και θέλω μέσα στην ίδια μου την πόλη να είμαι μόνος, νοιάζομαι για το καλό του ποδοσφαίρου. Του επαρχιακού. Βέβαια. Νοιάζομαι δηλαδή για τι πράγμα. Νοιάζομαι για τον Λεβαδιακό, τη Λαμία, τον Πανετολικό, ο οποίος ψήφισε ναι, τον Πας Γιάννενα, ο οποίος ψήφισε ναι, τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος ψήφισε ναι. Και εγώ νοιάζομαι για το καλό του επαρχιακού ποδοσφαίρου, που από το επαρχιακό ποδόσφαιρο, οι μόνοι που ψήφισαν όχι, ήταν η Λαμία και η Λιβαδιά. Γιατί και η Ξάνθη ναι ψήφισε. Άρα έχω πόσες, 6-7 είναι από την επαρχία. Και από τις 6-7 της επαρχίας, μόνο 2 ψήφισαν όχι. Η Λιβαδιά του Κομπότη και η Λαμία του Πανουριά του Παπαϊωάννου, της Εψφιώτιδας. Να τα κάνω παζλ. Αυτά όμως, στην όμορφη Σαλόνικα, τώρα να πούμε ρε παιδιά, αποκλειστικά τα λέει μόνο ο Λίμπερο εδώ. Από τα ουδέτερα μέσα ενημέρωσης. Μόνο ο Λίμπερο. Τα λέει αυτά τα πραγματάκια. Εσείς πείτε ότι τα ακούτε και αλλού. Έτσι πείτε. Ότι ακούγονται αντικειμενικά και αλλού. Όπως ο Λίμπερο βέβαια λέει τα δικά του και ο Κόλκας, τα δικά του ο Ζαγόρας, τα δικά του ο καθένας. Αλλά λέγονται και αυτά εδώ. Δεν λέγονται μόνο τα δικά τους. Οπότε ο καθένας από εσάς διαλέγει και παίρνει. Για μένα το έργο είναι ξεκάθαρο. Και με την Ευφθιώτιδας του Πανουριά της Λαμίας και με τον Κομπόταρο. Όλη η άλλη επαρχία, γιατί βγάλατε διαρροή ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το κάνατε για το επαρχιακό ποδόσφαιρο, όλη η άλλη επαρχία ψήφισε ναι. Αν είναι να επικοινωνείτε κάτι, επικοινωνήστε το σωστά. Μην μας περνάτε για Ούγγανους. Ναι, και η Ξάνθη και ο Πανετολικός και η Τρίπολη και τα Γιάννενα. Όχι μόνο η Λαμία και ο Κομπόταρος. Ο Ολυμπιακός μας, ο ΠΑΟΚ μας, ο Πανιώνιος μας, ο Απόλλων Σμύρνης μας. Αυτοί ψήφισαν όχι. Ο Όφης, συγγνώμη, ξέχασα τον Όφη στην επαρχία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ξέχασα τον εκπρόσωπο του Ηρακλείου. Την ομάδα η οποία φυσικά δεν έχει καμία σχέση εδώ με ΠΑΟΚ, Σαββίδη και τέτοια πράγματα. Καμία απολύτως, μόνο στα χρώματα μοιάζουν. Καμία απολύτως σχέση, ο Όφης μας. Ψήφισε και αυτός όχι. Άρα η επαρχία, ορίστε, Λιβαδιά, Λαμία, κι Όφης μας. Γιατί δεν έχω και Πλατανιά,
δεν έχω και κέρκυρα. Για να ξέρουμε τι λέμε και τι σας λένε και να το καταλαβαίνετε κιόλας. Το ψηφίσαμε για την επαρχία. Εγώ λέω ότι το ψηφίσατε γιατί κοιτά το συμφέρον σας και το συμφέρον του μεγαλομετόχου σας. Και ο Άρης θα κοιτάει το δικό του συμφέρον και άμα είναι να είναι κόντρα στον Ολυμπιακό θα είναι κόντρα στον Ολυμπιακό. Αν προτείνει κάτι ο Ολυμπιακός που το συμφέρει θα ψηφίσει υπέρ. Αν προτείνει κάτι ΑΕΚ που τον συμφέρει θα ψηφίσει υπέρ και ούτω καθεξής. Έτσι θα πάει η μπάλα. Τώρα κάνει διάλειμμα. Να κατεβάσουμε λίγο τους κομπρέσορες στα μικρόφωνα γιατί με συγχύσανε. Με συγχύσανε φίλε. Με όλα αυτά που ακούω κάθε μέρα εις βάρος του Άρη. Αλλά εδώ θα την ακούτε κανονικά. Και τα πραγματικά θα ακούτε. Θα τα ακουμπάμε αυτά τα θέματα στο Λίμπερο, να ξέρετε. Καθένας θα λέει τα δικά του. Η γραμμή άλλων να πηγαίνουν αλλού. Όχι εδώ. Καθένας τα δικά του. Πάμε. Ο φίλος 741 Χρήσανδε γελάει ο κόσμος. Εκτός επαρχίας δεν ψήφισαν ναι για να μην γίνει κλειστό πρωτάθλημα λένε και πέφτουν τρεις. Και αμέσως μετά και όλο τυχαία σε... Μετά κόβει το μήνυμά σου. Προφανώς θα λες ότι ψήφισαν τελικά να πέσουν τέσσερις και να ανέβουν δύο. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένα να μας κοροϊδεύει πλέον. Και θα ήθελα όσοι ακούτε την εκπομπή, όσοι ακούτε τον Λίμπερο, να έχετε τα αυτάκια σας ανοιχτά, να ακούτε αυτά τα οποία λέμε, γιατί πραγματικά δεν λέγονται αλλού. Δεν λέγονται. Δεν νομίζω κανένας να έχει επικρίνει σήμερα τον συμπολίτη για τη στάση που κράτησε χθες. Και άντε, να τα λένε άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν κάποιο ύπουλο επικοινωνιακό πόλεμο εις βάρος του Άρη, να πω εντάξει, δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Δεν γίνεται εμένα να μου λες ότι είμαι στο άρμα του Ολυμπιακού από το πρωί μέχρι το βράδυ, ρε φίλε, χωρίς καμία απολύτως βάση για αυτό το πράγμα, ίσα ίσα το αντίθετο να συμβαίνει. Και όταν αυτοί αγκαλιούνται και φιλιάζονται και φιλιούνται, να μην λες τίποτα. Δείχνει ότι έχεις δόλο. Δείχνει ότι έχεις στόχο. Θα πάμε στο βουνό. Δεν θα πάρουμε τα βουνά, θα πάμε στο βουνό. Τηλεφωνικά. Να καλησπερίσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ. Έφυγε φίλε, η Βιργινή από το Survivor. Δεν το παρακολουθώ φέτος, να σου πω την αλήθεια. Ούτε εγώ το παρακολουθώ, αλλά βλέπω τη Βιργινία τώρα στο στούντιο με την άλλη γι' αυτό. Πολύ ωραία η Βιργινία, εξαιρετική. Κούκλα. Έχει πάψει να έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Τώρα που βγήκε η Βιργινία, συμφωνώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ετοιμάζομαι και εμείς σιγά σιγά να πάμε στην προγραμματική προπόνηση. Εκεί έχει τίποτα τέτοιο. Έχει. Βιργινία. Όχι. Κανένας θα πάρει την έξοδο. Ναι, ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε, χωρίς τον Θεό. Εντάξει. Που και να ξέραμε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό και ηθικό. Πριν ανακοινώσει η ίδια η ομάδα της... Σωστό και ηθικό τώρα σιγά. Τις τελικές αποφάσεις. Γιατί, άμα υπάρχει τελική απόφαση, θα πρέπει να το πεις. Τι σωστό και ηθικό τώρα. Τι είμαστε, η ΠΑΕ Άρης είμαστε. Ή ο Άρης FM. Κοίτα. Όταν είσαι στον Άρης FM, ναι, έχεις ηθική δέσμευση. Ναι. Ναι. Τι είναι. Ναι, επειδή αν δεν πήγαν από όλο άλλο με διακόπτης. Πείτε το κάνω για να πω προσανατολιστής, να τα λέω εγώ καλύτερα. Έχεις αυτή την τάση. Ωραίος καφές έκανε τώρα, ναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι χθες ο Ερέρα... Ναι. Πληροφορία βασικά ότι συζητήθηκε το κομμάτι του υπάρχοντος ρόστερ, συζητήθηκε χθες. Να τους πω, να πω τη μαύρη λίστα. Και υπάρχει και... Ο Μαραγκός, ο Ντούνης, ο... Τι? Ο Μαραγκός στην Κύπρο, φίλε. Το διάβασα, φίλε, ότι ο Μαραγκός είναι στη μαύρη λίστα, τον είδε, λέει, ο Ερέρα στο βουνό. Διάβαζα, εφημερίδα το έγραψε, ρε φίλε. Αυτή ενημερώνει τον κόσμο του Άρη τώρα. Τώρα. Εφημερίδα έγραφε χθες, μαύρη λίστα και είχε τον Μαραγκό. Τον είδε, λέει, στο βουνό, τον Μαραγκό, και αποφάσισε ότι δεν κάνει. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Εγώ φταίω τώρα να φάνηκε ξεφωνητό. Θα είμαι αντισυναδελφικός. Τέλος πάντων. Ναι. Η ίδια εφημερίδα είχε γράψει ότι ο Άρης παίρνει τεχνικό διευθυντή του Τσίμπα. Ναι. Έγινε μια κουβέντα χθες γι' αυτό. Για τον Τσίμπα. Λοιπόν,
Όχι. Ε. Πιο πιθανό φέρει τον Τζιπά, τον τενίστα. Ναι. Λοιπόν, και συζητήθηκε σίγουρα και ο Ερέρα εκφράστηκε και συγκεκριμένα, έτσι, κατέθεσε την άποψή του και τη γνώμη του βάσει όσο βλέπει την τελευταία εβδομάδα από τους παίχτες, από συγκεκριμένους παίχτες, τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Έχει κάνει και μια έκθεση ο προπονητής του Άρη, μια πρώτη έκθεση με, με βάση την απόδοση των παιχτών και τα όσα βλέπει στα 3-5 πηγάδια. Και νομίζω ότι όχι τόσο το ότι θα γίνει, πρέπει ο Άρης όταν επιστρέψει το πρώτο άδειο της προετοιμασίας να γίνει και να αρχίσει να γίνει και ένα ξεκαθάρισμα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα πόσους παίκτες είπαμε είμαστε, 23 και 3, 26 πήγαμε. 26 από χθες. Ναι. Και 2. 28. 28. Εντάξει, αλλά από αυτούς και βγάλε 3. Τι 3. Στόπερ, αμυντικό, half four. Και μία ακόμα κίνηση στην άμυνα. Μην βιάζει. Όχι. Μην βιάζει. 28 και 3. 31. 31 τουλάχιστον. Ναι, αλλά πρόσεξε. Πιθανόν 32. Ναι. Προφορική συμφωνία, Μπουρμπού. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Μείναμε στα προφορικά. Να το βάλουμε. Ναι. Μείναμε για την ώρα. 32 ίσως και 33 δηλαδή. Ναι. Ωραία. Αλλά βγάλε και από αυτούς. Από τους 33 λοιπόν. Ναι. Βγάλω 8. 25. Για βάλε ποιοι είναι οι 8. Οι 4 νεαροί. Γιατί από... Ω, δεν θα είναι και οι 4. Πρέπει να έχεις 2. Μπορεί να μείνουν 2. Ωραία, βγάλε 2. 2 και έναν τον τερματοφύλακα, 3. Ωραία. Γιατί ο Αρβανίδης είναι ο τέταρτος στην ουσία. 30. Μετράει, ναι, και δεν μετράει. Ναι. 30. Βγάλε το Σταμπουλίδη και τον Κωτιέ, 28. Ναι. Που με και με το Σαββολίδη βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Το πες μόνος σου, ναι. Άρα θες άλλους να φύγουν. Άλλους 3. Για να πας 25 που έχει πει ο ΕΡΕ. Πιθανόν 4. Ναι. Άρα θα φύγουν στάνταρ 3 με 4 έχοντες συμβόλαιο. Συμβόλαιο. Ναι. Ενδεχομένως βέβαια να μπορεί να μείνει αυτή. Μπορεί, ας πούμε, να μην υπογράψει συμβόλαιο ο Μπούρμπος ή ο Τσουμάνης. Δεν έχω πληροφόρηση. Λέω ποιοι έχουν συμβόλαιο και ποιοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Αλλά έχουν συμβόλαιο ο Βαλεριάνος, ο Διαμαντόπουλος, ο Ιντζόγλου, ο Μουμίν, ο Μιλούνοβιτς, ο Μπαργκάν. Έχουν. Ποιο ξεχνά άλλον. Ο Δελιζήσης. Διαμαντόπουλο τον είπες. Τον είπα. Δελιζήσης. Με δεδομένο όμως ότι ο Δελιζήσης δεν ήταν ποτέ σε αυτή τη λίστα του Μπορίνα. Ναι. Άρα από τους υπόλοιπους 6-7, 8, οι μισοί, ναι, θα φύγουν. Άρα είναι η θεωρία που βγαίνει η λίστα. Ναι, βέβαια το να μπει σε αυτή τη διαδικασία για να λύσει συμβόλαιο θέλει χρόνο και άλλα. Και είναι και μια άλλη κουβέντα αυτή. Εξαρτάται τι χρωστάς. Εκεί γιατί ήθελα να καταλήξω. Στον Ιντζόγλου, στο Βαλεριάνο νομίζω δεν χρωστάς τίποτα. Ούτε ευρώ. Στον Ιντζόγλου και τον Μουμίν δεν ξέρω αν υπάρχουν οφειλές. Αν υπάρχουν δεν είναι μεγάλες. Ναι. Στον Μιλούνοβιτς είναι μεγάλες. Στον Μπαργκάν δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο για τα δεδομένα της φετινής σεζόν. Όπως και ο Μιλούνοβιτς. Ο Μιλούνοβιτς είναι και μεγάλο το συμβόλαιο που έρχεται και τα χρωστά. Μεγάλο το ποσό που το οφείλει. Μπράβο. Στον Μπούρμπο χρωστάς κανένα 20 από ό,τι ξέρω. Να. Μπορεί να είναι και παραπάνω, να με συγχωρέσει ο Χρήστος, αυτό ξέρω. Στο Τζουμάνι χρωστάς παραπάνω. Να. Άρα όλα αυτά μπαίνουν στον Ντορβά και στο Μίξερ και βγαίνουν, ναι, και βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα. Το σίγουρο όμως είναι ότι από αυτούς τους 7-8, 4-5, να μην πω παραπάνω, θα φύγουν. Άρα δεν είναι δύσκολο να βάλεις την εισαγωγικά μαύρη λίστα, που δεν είναι ακριβώς μαύρη λίστα. Είναι το γεγονός ότι ο προπονητής θέλει 25 και φυσικά δεν πρόκειται στους 25 να είναι αυτός που ανανέωσε προχθές το συμβόλαιο ή αυτός που ήρθε χθες από την Ισπανία. 25 με 26 εκεί πέρα, να το υπολογίζει. Το 26 δηλαδή, είναι just υπέρβαση 25. Το 25. Μπορεί να μην είναι just 25. Το θέμα δεν είναι ο αριθμός, το θέμα είναι τα ονόματα. Ναι. Εντάξει. Έναν αριθμό πάνω κάτω μπορούμε να βγάλουμε. Η ουσία είναι τα ονόματα και αυτό θα κληθεί να το αποφασίσει ο Ερέρα, νομίζω. Εγώ νομίζω ότι το έχει αποφασίσει ήδη. Ναι, και έχει σίγουρα ενημερώσει χθες τον κύριο Διαμαντόπουλο.
Όπως και ο Διαμαντόπουλος τον ενημέρωσε για την πορεία των συζητήσεων με τον στόπερ και τον αμυντικό χαφ. Ναι. Και θα ξέρουμε σύντομα. Έχω και μια πληροφορία για τον αμυντικό χαφ, ο οποίος παίζει και στόπερ, ή αν θες τον στόπερ που παίζει και αμυντικό χαφ. Ισπανό. Mm-hmm. Ποδοσφαιριστή. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται περαιτέρω, κάτσε να το δούμε πρώτα. Το ότι λέμε ότι είναι Ισπανός και από τη Σεκούντα Διβιζιόν, δεν νομίζω ότι φωτογραφίζουμε ακριβώς τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν καμιά 700 παίχτες. 700? Τι 700? Κεβάλε. Καμιά 70.000 μπορεί να υπάρχουν. Εντάξει, αυτό το οποίο τουλάχιστον ξέρω εγώ είναι ότι οι κινήσεις που θα κάνει ο Άρης από εδώ και πέρα θα είναι επί το πλούσιο από το εξωτερικό. Δηλαδή δύσκολα θα πάρει κάτι από Ελλάδα. Κοιτάει έξω για τις τελευταίες προσθήκες. Στο ρόστερ του και με τρεις σίγουρες μεταγραφές αυτού της σχέσης στόπερ, χαφ και φορ. Εντάξει, υπάρχει και περίπτωση βέβαια του δεξιού μπακ, αλλά ενδεχομένως ο Άρης να πάει στη λύση ενός δεύτερου στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξιμπακ ή, όπως συζητούν και οι άνθρωποι της ομάδας, να πάρουν ένα ακόμα στόπερ και ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν να αξιοποιηθεί ως όζα στο δεξιάκρο της άμυνας. Ναι. Υπάρχει και αυτό. Δηλαδή είναι δύο σενάρια αυτή τη στιγμή για τα μετόπισθεν. Ή θα πάρει δεξιμπακ ή θα πάρει σε ένα ακόμα στόπερ. Ναι. Σωστά μιλάς. Εγώ λέω ότι πιο πιθανό είναι να πάρει στόπερ που θα παίζει και δεξιμπάκ. Νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο, αν καταφέρεις να συνδυάσεις, να πάρεις ένα παίκτη που συνδυάζει και τις δύο θέσεις. Εντάξει, απλά ο συγκεκριμένος δεν θα πρέπει να είναι και πολύ ψηλός κιόλας. Εντάξει. Mm-hmm. Για να σκιαγράφει. Μπούμε σε δικασία να σκιαγραφίσουμε λίγο το προφίλ του. Δηλαδή να είναι μέχρι 1,83 το πολύ. Mm-hmm. Εντάξει, ένας παίκτης 1,87 χρήσανθε, αν έχει ταχύτητα για να παίξει δεξιμπάκ, δεν είναι στον Άρη, θα πάει στη Ριάλ. Η Ρεάλ έχει ψηλό δεξιμπακ. Όχι, απλά σου λέω ότι δύσκολα βρίσκεις τέτοια περίπτωση. Εντάξει, θα περιμένουμε και θα δούμε. Ο Άρης έχει ακόμα δύο εβδομάδες, ακριβώς σε δύο εβδομάδες αναχωρείται αποστολή για την Ολλανδία. Mm-hmm. Και μέχρι τότε, στόχος των ανθρώπων της ομάδας είναι να έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, να έχουν γίνει πολύ μία-δύο κινήσεις. Πάντως και χθες που ήρθε ο κύριος Διαμαντόπουλος για να φέρει για τους Ισπανούς, και σήμερα έγιναν κάποιες συζητήσεις και με τον Πάκο Ερέρα, παρουσία και του Γιώργου του Γκυγερίδη. Από ό,τι βλέπω, το αυτοκίνητο του κύριου Διαμαντόπουλου λείπει, άρα μάλλον έφυγε. Λοιπόν... Να μπορεί να πει να φάει κασουλάκι ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Γιατί παρακολούθησε κανονικά την πρώην προπόνηση, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, μίλησε και με τον Ερέρα, μίλησε και με κάποιους ποδοσφαιριστές και αποχώρησε. Και περιμένουμε πλέον να δούμε πώς θα κινηθεί ο Άρης από εδώ και πέρα. Βέβαια, εντάξει, είχαμε να ασχοληθούμε σήμερα πέραν του μεταγραφικού, καθώς στα 3-5 πηγάδια βρίσκονται από χθες το βράδυ Ματίγια, Μενέντες και Κουέστα. Τους είδαμε και στην πρωινή προπόνηση, σήμερα θα τους δούμε και στην απογευματινή. Πιο ενεργό ρόλο είχαν ο Ματίγια με τον Μενέντες, που συμμετείχαν και στις ασκήσεις που έκανε η ομάδα και στο δίτερμα που έκανε ο Ερέρα στο μισό γήπεδο. Βέβαια, και οι δύο χρησιμοποιήθηκαν ως μπαλαντέρ στο δίτερμα. Με τον Κουέστα να δουλεύει σε ολοκλήρωση την πρωινή προπόνηση από τον Αντώνη του Λικούρ, τον προπονητή τερματοφυλάκων, και να μην λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας. Δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει την απογευματινή προπόνηση. Τώρα βλέπω τους παίκτες, πιάνονται χέρι-χέρι και κάνουν κάτι κυκλάκια. Είναι και αυτές οι ιδιαίτερες ασκήσεις που τους κάνει καμιά φορά ο Τέλμο Ντε Αντρές. Μια πολύ ωραία σήμερα το πρωί ήταν που τους έδωσε, τους μάζεψε μια γωνιά του γηπέδου, τους έδωσε 3-4 μπάλες και αλλάζανε με τα χέρια μεταξύ τους τις μπάλες. Και όταν σταματούσε ο γυμναστής τώρα την άσκηση, όποιοι έμεναν με την μπάλα στα χέρια πέφτανε κάτω και έπαιρναν κάμψες. Mm. Ναι, έχει και κάτι τέτοια ωραία διαφορετικά. Πιο πολύ και για να χαλαρώνουν οι παίχτες και για να είναι και πιο ευχάριστο το πρόγραμμα, όπως και τώρα που γίνεται μια άσκηση στο κέντρο του γήπεδου από ό,τι βλέπω, με τον Ερέρα να κάνει κάτι τσιλικάκια και να περιμένει τους παίκτες να τελειώσουν για να ακολουθήσει το υπόλοιπο πρόγραμμα. Τι κάνει ο Ερέρα? Τσιλικάκια. Και εγώ έτσι θα έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Τσιλικάκια. Είναι στα παιδιά του Σαλάνα. Το ξέρεις ότι στην Αθλητική Μακεδονία Στράκης πριν από 20 χρόνια είχα στήλη που λεγόταν Τσαλτιμάκια. Τσαλτιμάκια. Ήταν με αστέρι, τέτοια πράγματα. Με, ξέρεις, με παρασκήνια.
Μάλιστα. Εντάξει. Και τώρα σε λίγα τρία. Αποκλειστικά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, περιμένουμε. Τώρα το πρώτο σαν έχει μπει στην τελική του ευθεία. Η ομάδα Δευτέρα επιστρέφει. Για το φίλο τον Αλέξανδρο που ρωτάει για το φορ. Ο φορ θα είναι πιο ακριβή από τις μεταγραφές που θα πάρει ο Άρης. Ο Άρης αλλά θα αυτό, κάνει... αυτό θα αργήσει λίγο γιατί οι καλοί παίκτες περιμένουν και λίγο. Περιμένεις και λίγο προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου για να ρίξεις και το κασέτο ενδεχομένως κάποια καλή περίπτωση που δώσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πάντως, θα περιμένουμε και λίγο. Και έτσι πρέπει, είναι παιδιά, δεν γίνεται να κλείσουμε όλες τις μεταγραφές στις 10 Ιουλίου. Να σου πω κάτι, να θέσω τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Από τη στιγμή που έγιναν οι κινήσεις και έχεις φέρει 5 και 2, 7 και ένας ο Καψάλης 8. Να σου πω, όχι, πρόσεξε με λίγο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δες τι γίνεται στην ΑΕΚ αυτή την περίοδο. Ποια ΑΕΚ, φίλε. Πες μου εσύ, Ατρόμητο, Αστέρα Τρίπολης. Ναι, κοίτα, κάποιοι έχουν και ένα κορμό από πέρυσι. Και εσύ βέβαια έχεις ένα κορμό. Ο κορμός του Ατρομήτου είναι στον ΠΑΟΚ, επέστρεψε. Ναι, για πες παρακαλώ. Κακή. Τι αλήθειες. Αλήθεια είναι, ναι. Είναι πραγματικότητα. Και το ξανά έστειλα πίσω το Χατζή Σάια τώρα. Εντάξει, ωραία, μπράβο. Ναι. Απήγε όμως, και αυτές οι ομάδες παίζουν Europa League σε μια εβδομάδα. Οι άλλοι δίπλα, που δεν σε κρίνω φυσικά με τα χρήματα και τα λοιπά και τις προοπτικές που έχουν και ότι έχουν ξεφύγει από τον Άρη με τα δεδομένα τα οικονομικά και όλη αυτή την ανάπτυξη που έχει ο ΠΑΟΚ. Μην κοροϊδεύει, εμείς δεν θα λέμε εδώ ότι να είναι. Δεν θα, λέμε, δεν θα μιλάμε τυφλά οπαδικά. Αλλά δες πόσο δυσκολεύονται να πάρουν τον επιθετικό. Γιατί έτσι είναι αγορά. Στον Άρη λοιπόν που υπήρχαν όλες τις δυσκολίες δεν ήταν γιατί δεν είχε προκαταβολές. Αλλά αυτά στα λένε για να πλακώνεσαι. Καλά. Το θέμα είναι να μπει στην παγίδα. Ναι. Γιατί δημιουργήθηκε μια... Εντάξει, κοίτα, σε ένα βαθμό δεν μπορείς να πεις ότι ήταν αδικαιολόγητη η ανησυχία του κόσμου. Αλλά και πάλι βλέπεις ότι η ομάδα την τελευταία εβδομάδα προσπαθεί και κάνει ένα μεταγραφικό ντεμαράζ αυτή τη στιγμή. Κλείνει μέτωπα και ολοκληρώνει σιγά σιγά το πάζλ των μεταγραφών της. Και για τον φίλο τον Άλεξ που μου στέλνει δύο συγκεκριμένες αποδεσμεύσεις που είναι πιθανόν να συμβούν, του λέω, μα θα πάρεις κι άλλον παίχτη μετά εκεί. Ναι, αν φύγει κάποιος παίχτης είναι πολύ πιθανό να τον αντικαταστήσεις. Για παράδειγμα, αν φύγει ένας παίχτης, τώρα λέω δύο ονόματα για παράδειγμα, ο Μιλίνοβιτς ή ο Μπαρλιγκάν, θα πάρεις ένα ακόμα πλάγι επιθετικό. Ναι. Εντάξει. Σωστά μιλάς. Από το κέντρο βέβαια, αν φύγει κάποιος, ενδεχομένως να μην κάνεις κίνηση. Από το κέντρο εγώ θεωρώ ότι θα μείνει ή ο Ιντζόγλου ή ο Μουμίν. Ένας από τους δύο. Θεωρώ απίθανο να μείνουν και οι δύο. Και οι δύο δύσκολα. Για να μην σου πω ότι πριν την προετοιμασία λέγαμε θα φύγουν και οι δύο. Αλλά εντάξει, δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι καταστάσεις και φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο μυαλό του Ερέρα. Προσπαθούμε με διάφορες εικασίες και διάφορες πληροφορίες να τις προσαρμόσουμε στο ρεπορτάζ. Γι' αυτό και δεν λέμε ονόματα αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι. Την λογική θα την αναπτύξουμε φυσικά. Εντάξει. Ναι. Εννοείται αυτό. Ωραία. Θα μας πεις τι κάνουν εκεί οι παίκτες που ακούμε να φωνάζουν. Έχουν κάνει ένα κύκλο στο κέντρο. Είναι δύο μέσα. Ο ένας είναι ο Ντιγκίνη. Τον άλλο δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Ο άλλος είναι ο Ναζλίδης. Και κάνουν κορόιδο. Παίζουν κορόιδο, μάλιστα. Έχεις να μας προσφέρεις τίποτα άλλο ή να σε κλείσω. Κάτι άλλο. Σε δεν, κλείνω για να τραβήξεις βίντεο αυτό που περιγράφεις. Ναι, ναι, ναι. Άντε, γεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαδόπουλο. Δεύτερη ώρα εκπομπής. All About Aris on Air. 23-10-287-8-8-8. Παίρνουμε λέει τον Geyser στο μπάσκετ. Σιγά μην πάρουμε και τον Amstel. Πέρα από την πλάκα είναι καλός ο Geyser. Ειδικά για τα δεδομένα που βρισκόμαστε φέτος. Πάμε στο λαό, πάμε στους ακροατές. 23-10-287-888. Καλησπέρα στον πρώτο. Έλα, Χρυσαρθός. Πού να έρθω, έχεις πολλά κουνούπια φίλε, δεν γίνεται. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι παραμυθάς. Μόλις βγάλω το διαρκεία, σας το φέρω φωτοτυπία. Φωτοτυπία. Το καρτελάκι θέλω. Εντάξει. Ωραία. Θα τα αφήσω φωτοτυπία στο Ζαγόρα. Γιατί τι λέει, είπε τίποτα ο Ζαγόρας δεν παίρνει διαρκείας. Για κοίταξε, ναι. Τα λόγια είναι φτώχεια. Ναι. Εγώ τι λέω θα γίνει πράξη, ναι. Γιατί φίλε,
η ομάδα μου θα παίζει στο Λαμπομπονέρα της Ελλάδος. Έτσι. Και θα βγάζουν γούστα. Έτσι. Έρχεται ο Σπανάδας. Ετοιμάσου. Θα γελάσουμε πολύ φέτος, κύριε δημοσιογράφε. Μάλιστα. Και ας άκουγε για τους 8-8 ποιοι είναι με ποιους. Τι θα είπαμε, ρε φίλε. Ναι, το άκουσα, το ξέρω. Και σου λέμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και γιατί πιέζουν για να πάμε στο ε, που δεν θα πάμε. Κοίταξε. Αυτά τα ακούω εδώ και πολλά χρόνια, κύριε δημοσιογράφε. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει στόχευση. Πιέζονται οι ομάδες, οι ομάδες να μην δεχτούν του Βασιλιάδη, άρα να πάρει τη λύση που πρέπει ο Άρης και να πάρει καλά λεπτουδάκια και σου λέει τι θα κάνει μετά, θα έρθει σε μένα. Νο. Αυτό είναι ΑΕ, φίλοι εταιρείες. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Εγώ είμαι φίλος της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδος. Όλα όμως έχουν το στόχο τους. Τάχα μου νοιάστηκαν τώρα για το επαρχιακό ποδόσφαιρο. Ναι, έγινε, εντάξει. Ναι, καλά. Με τις καβάλες και με που πήγαινε εκεί πέρα ο Αγαπούλας και θυμάμαι εκείνη την ιστορία. Και θυμάσαι την καβάλα. Άστον, ο Αγαπούλας, άστον. Μπροστά μου έγινε. Ναι, τι μου λες τώρα, μπροστά μου ήρθαν. Πρόεδρε, ήρθαμε να βοηθήσουμε. Πρόεδρε, ήρθαμε να βοηθήσουμε. Περίμενε. Πρόεδρε, ήρθαμε να βοηθήσουμε την καβάλα να πάρει την πρόκριση. Έτσι είπε το παλικάρι. Πρόεδρε, ήρθαμε να βοηθήσουμε την καβάλα να πάρει την πρόκριση. Ναι. Η παλιά ο Κόκια κεφαλιά γκολ ο Άρης! Ναι. Είπε κάποιος φώναξε την κεφαλιά. Δεν θυμάμαι ποιος. Κόκια θα πάρεις, αν έχεις λίγο υπομονή, τέλη Αυγούστου, όπως έγινε τότε με τα 13 χιλιαρικάκια. Κάνε λίγο υπομονή. Εγώ σου είπα, έχω για τον κύριο Διαμαντόπουλο, βέβαια τον άνθρωπο τον ξέρω, αλλά έχω εμπιστοσύνη. Γιατί έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή ο κύριος Καρυπίδης. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Α, μπράβο. Και θεωρώ ότι ο σύλλογος πάει σωστά. Μάλιστα. Αρκεί να θέλουμε να έχουμε λίγο υπομονή. Εγώ έχω φτάσει, πλησιάζω τα 50, είμαι 40 τόσο. Αλλά να ξέρεις, εγώ αυτό το γουστάρω, φίλε. Και ό,τι λέω θα γίνεται. Ναι. Με αρέσει αυτό το πράγμα. Τώρα είναι η μοναδική φορά που σας άκουσα να μιλάτε για ποδόσφαιρο επιτέλους με τον κύριο Παπαδόπουλο. Πότε να μιλήσουμε, τα προηγούμενα χρόνια να μιλήσουμε, τι να πούμε, στη Γάμα Εθνική με τον Γαλανό και τον Καλαϊτζίδη. Τι ποδόσφαιρο να μιλήσω. Δεν παρακαλώ, ρε παιδί. Πώς, γιατί ποδόσφαιρο να μιλήσω. Αλλά όταν έλεγα ότι δεν χρειάζεται η εκαθάριση για να ανεβεί ο Άρης, υπήρχαν 100 και αριανοί που μου λέγανε ψέματα. Χρειάζεται. Χρειάστηκε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Θέλω να μιλήσει λίγο για την διαιτησία, γίνεται. Όχι ακόμα, γιατί δεν έχουμε ακόμα σχήματο. Θα μιλήσω να λέω σημαντικά πράγματα κανονικά. Να βγάζω από το μυαλό μου πράγματα δεν γίνεται. Όχι. Όταν γιατί μίλησα όμως για την ΕΠΣΦΙΟΤΙΔΑ. Για την ΕΠΣΦΙΟΤΙΔΑ. Στην ΕΠΟ, στην ΕΠΟ. Κύριο Γκαγκάτζ δεν είναι στην ΕΠΟ, είναι στη Λίγκα. Άλλο ΕΠΟ, άλλο Λίγκα. Ο Γκαγκάτζ κάνει κουμάντο και στα δύο. Δεν κάνει ο Γκαγκάτζ κουμάντο στην ΕΠΟ. Δεν παρακαλώ τώρα. Δεν κάνει ο Γκαγκάτζ κουμάντο στην ΕΠΟ. Ποιο κάνει. Ναι. Ο Περέιρα. Καλά, Χρήσαντε, γι' αυτό θέλω είσαι δημοσιογράφος να πεις περισσότερο. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Εντάξει. Κρατάω μια πισινή. Θα δούμε. Θα τα πούμε και αυτά. Τα λέμε άλλωστε. Και για τις ενώσεις και για όλα. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ όταν θα βγαίνω θα μου βάζεις το τραγούδι της Boca Juniors. Όταν θα βγαίνω και θα σου μιλάω. Μάλιστα. Βάλε ρε το Παντελίδη. Το... Έλα. Έλα, γεια. Άντε, καλό απόγευμα. Επίσης. Θέλει ο καθένα κρατήσει να βάζουμε και ειδικό τραγούδι για αυτό που θέλει. Το μοιάζει ρε φίλε με ένα που βάζει ο Λάμπρος. Με ένα τραγούδι που βγαίνανε και όταν βγεις έξω η μετάφραση ήτανε. Θα σε περιμένω με τα όπλα όταν βγεις μπροστά. Πώς το λέγανε. Βάλε λίγο αφιερωμένο. Πανηγυρίζει με τη Γαλλία ο Λάμπρος. Στη Γαλλία είναι. Πανηγυρίζει το κύπελο που θα πάρουνε. Πώς λεγόταν αυτό. Για δώσε. Ακροατής παρακαλώ. Γιατί φωνάζεις έτσι, ρε. Γιατί μ' αρέσει. Γιατί μ' αρέσει να φωνάζω. Καλά, δεν ξέρεις ότι είναι ώρα κοινής ησυχίας. 6:20. 6:20. Είμαι ενθουσιασμένος σήμερα γι' αυτό. Γιατί νευριάζεις, ας πούμε. Δεν νευριάζω. Αυτά γίνονται συνέχεια. Δεν νευριάζω. Απλά θέλω, ανεβάζω λίγο ένταση. Καλά, για να ακούει ο κόσμος. Εμείς δεν έχουμε δηλαδή μέσα για να κάνουμε την προπαγάνδα μας. Όχι. Γιατί επιμένετε μέσα ότι... προπαγάνδας δεν έχουμε. Μέσα σωστής δημοσιογραφικής ενημέρωσης έχουμε. Αυτό νόμε δεν λέμε χρόνια ότι εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα στον Άρη και ότι πρέπει αυτό το πράγμα να λήξει. Και όταν αποκτήσαμε γιατί μέσα... Γιατί δηλαδή αυτός έχει τη δύναμη εμένα τον Αριανό. Τόσα έχουμε περάσει και μιλάω γενικά τώρα. Δεν έχουμε καταλάβει θα τι γίνεται. Παύλο είναι μου. Δυνατόν ακόμα να μας δουλεύουνε. Παύλο μου θα σου πω τι γίνεται. Εμείς ως Αριανοί είχαμε την αίσθηση ότι με Άρης FM ή Αθλητικά Νέα
βαμμένα δηλαδή μέσα κυτρινό-μαύρα, θα σταματούσαμε την προπαγάνδα. Δεν ισχύει αυτό και γιατί μαλώναμε μεταξύ μας, λανθασμένα, αλλά για ένα πιο σημαντικό λόγο. Η προπαγάνδα περνάει μέσα από την αντικειμενικότητα. Αυτός που λανσάρει αντικειμενικότητα σου περνάει τα μηνύματα. Γιατί αυτός που ξέρεις, δηλαδή να σου περάσει τώρα ο Κόλκας να σου πει κάτι για τον Άρη, ξέρεις ότι είναι πάοκος Σταύρος. Δεν θα σου περάσει. Ένας όμως ο οποίος έχει το μανδύα του αντικειμενικού δεν μπορεί να σου περάσει τα μηνύματα που πρέπει για τον Άρη. Στην Ελλάδα αντικειμενικότητα γενικά από δημοσιογράφους σε πολιτικά θέματα, αθλητικά, οικονομικά, υπάρχει αυτό το πράγμα? Υπάρχει, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Υπάρχει αυτό το πράγμα. θα πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελής, για να μην πω πιο βαριές κουβέντες, για να πιστεύει ότι αντικειμενικό. Ποια αντικειμενικότητα, ρε φίλε? Εγώ γουστάρω τους δημοσιογράφους. Ποια αντικειμενικότητα? Εδώ μας λένε ότι είναι, βράδυ, ενώ είναι να με... Μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι. Μη μου πεις ότι ο ΠΑΟΚ ψήφισε το ίδιο με τον Ολυμπιακό. Αποκλείεται. Θα τα πούμε για αυτά. Θα τα πούμε για αυτά. Και δεν είναι μόνο να για το έψιλον. Είναι για τα καρακόλια. Που πρέπει να έχουν πάντα. Έτσι. Δεν είναι μόνο ότι μπας και γίνει τίποτα, ξέρω εγώ, με Νόβα και τα λοιπά και καταλήξουν. Είναι συνολικό το πακέτο. Μπράβο. Οι άστεγοι στο έψιλον είναι και τα καρακόλια. Είναι άλλο να παίζεις 4 φορές με τον Άρη, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και άλλο 2 με τον Άρη και 2 με τον Πλατανιά. Και την Κέρκυρα και τον Λεβαδιακό. Όχι μόνο αυτό. Αλλά άλλο να έχεις ισχυρά οικονομικές ομάδες στον Άρη, την ΑΕΚ, τον Ηρακλή. Μην ξεχνάς, άσχετα που βρίσκεται αυτή την ώρα. Έτσι είναι, όπως το λες. Και άλλο να έχεις τον Πανιόνιο, την Παναχαϊκή και τον Ατρόμητο και μου κάνει εντύπωση. Αυτό το νέο παράρτημα του ΠΑΟΚ, πώς ψήφισε, ναι. Ο Ατρόμητος, να ξέρεις, ποτέ ο Σπανός δεν συνδυάζεται ένα με το άλλο. Δεν είναι παράρτημα ο Σπανός. Ο Σπανός πάντα ψηφίζει αυτό που θέλει αυτός για τον Ατρόμητο. Και πολλές φορές το κάνει. Ναι, αλλά η μισή ομάδα είναι λοιπόν δανεική. Έχει καλές σχέσεις με συγκεκριμένες ομάδες κάθε φορά. Όχι, δεν είναι έτσι σχέσεις. Και με τον Ολυμπιακό έχει παλιότερα. Έτσι σχέσεις δεν είναι. Ψηφίζει... Και γι' αυτό θα είναι ένα καλό. Ψηφίζει ό,τι του κατέβει το Ατρόμητο. Να ξέρεις, δεν έχει ο Σπανός. Και γι' αυτό θα είναι καλό, πρόσεξε με, οι δίθεν ας πούμε δανεικοί και οι δανεισμοί να αλλάξουν. Εγώ παρακαλώ να μην υπάρχουν μεταξύ ελληνικών ομάδων δανεικοί. Στην ίδια κατηγορία. Θα πρέπει να βρεθεί ένα λοιπόν τρόπος να είναι το πλαίσιο πολύ πιο αυστηρό. Αυτοί οι παίκτες, παράδειγμα λέω εγώ μια περίπτωση, εφόσον είναι δανεικός, να παίζει και να μην λέει ότι εγώ δεν μπορώ να παίξω γιατί προέρχομαι από τον ΠΑΟΚ ή από τον Ολυμπιακό. Το άλλο αυτό με τους δανεικούς, μια που το έθιξες, όσο έδινε, από τον αγώνα αυτόν. Όσο έδινε δανεικούς ο Ολυμπιακός, μέχρι και περίοδο στη Βουλή κάνανε και φωνάζανε. Τώρα που τους δίνουν αυτοί, δεν λένε τίποτα. Γιατί να πούνε. Εδώ μέχρι χθες ο Σαββίδης έλεγε ότι ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να γίνει παράδειγμα πρωθυπουργός. Τώρα θα γίνει. Ήταν ένα με το alter echo του μεγάλου, να πούμε, Τσίπρα, εντός εισαγωγικών. Άσε, μη με βάζεις βελόνες, δε μεσημεριάτικα. Πάμε παρακάτω. Έχω ένα γάρο προβλήματα στο κεφάλι μου, με βάζει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο με τους παίκτες. Ναι. Εκεί τι γίνεται. Βλέπω μέσα από το Λαμπαουτάρις, τουλάχιστον ακόμα λέει 4 μεταγραφές. Ναι. Για αμυντικό χαφόρ και 2 στην άμυνα. Mm-hmm. Προφανώς ας πούμε δεξιβάκα, ας πούμε, και σίγουρα έναν κεντρικό αμυντικό. Σωστά. Αλλά υπάρχει πρόβλημα, ρε εσύ Χρήσανθε. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είχαμε ξεκαθαρίσει μέχρι τώρα ποιοι παίκτες θα μείνουν τελικά στην ομάδα. Εν πάση περιπτώσει έστω και τώρα, αλλά υπάρχουν για μένα 2 βαρύδια, ένα Μιλούνοβιτς και ένα Μπαρκάν, αν το νούμερο που είδα αντιπροσωπεύει την αλήθεια για αυτή τη χρονιά. Μιλάει για 140.000 ευρώ. Κάπου εκεί είναι, ναι. Ε? Κάπου εκεί είναι. Όχι ρε γάμο. Όχι είναι. Είναι τι να πω. Άρα, εάν μία από τις 2 περιπτώσεις φύγει ή και οι 2,
πιθανό να χρειαστεί, ας πούμε, και μία και άλλη μία μεταγραφή στις Πέριγες. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά μου κάνει εντύπωση τόσο μεγάλο συμβόλαιο με ένα παίκτη. Επειδή είχε μικρό πέρσι γι' αυτό. Ναι, έτσι, αλλά έτσι γίνονται τα πράγματα συνήθως. Τα προβλήματα, φίλε, αγωνιστικά μπορεί κάπως να προσφέρει, αλλά ξέρεις ποιος είναι ο χαρακτήρας. Τέλος πάντων, πάντως 4 με 5 μεταγραφές και ιδιαίτερα από την δεξιά πλευρά δεν βγαίνει περίπτωση με έναν αμετζανακάκι χρήσανθε. Εδώ τώρα βλέπω να με τον Ολυμπιακό 6 κεντρικούς αμυντικούς, ρε φίλε. Και μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, παίζει Ευρώπη. Αλλά μαζεύει 6 κεντρικούς αμυντικούς. Και εσύ πας με 1,5 κεντρικό αμυντικό. Και κάτι ακόμα πριν κλείσω. Ναι. Καψάλης, έχεις να μου πεις, ας πούμε, τίποτα παραπάνω πληροφορίες? Όχι, δεν έχω. Γιατί εγώ έχω μια... Αν θυμάμαι το παιδί καλά, στο παιχνίδι που κάναμε εκεί, το 0-1 με το πέναλτι εκεί, ήταν αυτός ο παίκτης που έπαιζε κεντρικός αμυντικός ο ψηλός. Ναι. Ε? Αυτός είναι. Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση να είμαι σε εκείνο το μάτς. Τον πρόσεξα τον παίκτη. Μ' άρεσε ο παίκτης. Δεν ήξερα να είμαι τίποτα, δεν ξέρω, αλλά ήταν ο μοναδικός, ας πούμε, που έπαιζε εναντίον του Άρη. Ο Άρης έχει μια, ο Καψάλης έχει μια ευκαιρία τεράστια στον Άρη, ας την αρπάξει. Αν δεν την αρπάξει... Ναι. Εντάξει, βεβαίως, ας πούμε, στο χέρι του, αλλά έτσι. Εάν θυμάμαι καλά, γι' αυτό να με σε ρωτάω, μου έκανε εντύπωση το παιδί αυτό στον αγώνα που κάναμε εκεί το 0-1. Ήταν σχεδόν μόνος του εναντίον του Άρη. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Παναγιώτης. Έλα, Παναγιώτη. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι για μένα πόσες μεταγραφές θα κάνουμε. Το θέμα είναι άμα μπορούμε να τους πληρώνουμε μέσα στη χρονιά, Χρύσανθε. Δηλαδή καλύτερα να κάνεις 5. Φαντάζομαι ότι αυτός ο οποίος κάνει τον προγραμματισμό τον οικονομικό, και αυτή τη στιγμή είναι ο Καρυπίδης αυτό που τον κάνει, έχει γνώση του τι πρέπει να κάνει. Εγώ θεωρώ ότι με βάση αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, με ένα φυσιολογικό τηλεοπτικό συμβόλαιο δεν θα έχουμε πρόβλημα. Το πιστεύεις, ε? Τι, θα έχουμε. Δεν, οι παίχτες δεν παίρνουν κανένα εκατομμύριο. 150, 200, 250 είναι ο Κολάς ο πιο ακριβός. Αυτά είναι τα συμβόλαια. Και πάνω κάτω τόσο και ο επιθετικός, έτσι. Μπορεί να δώσει και κάτι παραπάνω για τον επιθετικό. Ναι. Αν λοιπόν κάνεις ένα φυσιολογικό συμβόλαιο τηλεοπτικό 2 εκατομμύρια και είναι και η ομάδα και ο κόσμος δίπλα στην ομάδα, εγώ δεν λέω τίποτα φοβερό, 10.000 μεσόωρο. Να έχεις. Και τα διαρκείας μαζί με τα διαρκείας να έχεις 10.000 κόσμος στο γήπεδο που έχει πληρώσει εισιτήριο διαρκείας ή πόρτας. Δεν θες κάτι παραπάνω. Μακάρι για να έχουν και οι παίκτες στο μυαλό μόνο στην μπάλα. Να μην το έχουν αλλού, γιατί ξέρεις ότι επηρεάζονται από αυτό. Φυσικά όλα παίζουν τον ρόλο τους και πρέπει η ομάδα να φροντίσει η διοίκηση να μην έχουν ζητήματα τέτοιου είδους οι ποδοσφαιριστές. Πρέπει και εμείς πάντως σαν κόσμος λίγο να πούμε και κάτι παραπάνω. Να πούμε κάτι θετικό για τον Καρυπίδη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα επένδυσαν στην εσωστρέφεια του ότι επειδή δεν έχει τηλεοπτικό, γι' αυτό δεν κάνει μεταγραφές. Πέρασαν 2 μέρες και τις έκανε. Άρα, μια χαρά είναι. Αφού λέγανε ότι προκαταβολές θα έρχονταν από το τηλεοπτικό για να μας βάλουν να μαλώνουμε μεταξύ μας και δεν ήρθε το τηλεοπτικό, άρα τα έδωσε τα λεφτά για τις προκαταβολές. Και αυτό κάτι σημαίνει. Βέβαια σημαίνει κάτι. Απλά πρέπει και εμείς λίγο να ανεβάσουμε τα διαρκείας. Πολύ πρέπει, όχι λίγο. Πιστεύω ότι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, εκεί που θα πάει και ο περισσότερος κόσμος, εκεί θα πάνε αρκετοί για να πάρουν διαρκείας. Ναι, όντως, εκείνο το μάτς είναι κομβικό, γιατί όντως σε τέτοια παιχνίδια, τα πρώτα μεγάλα φιλικά, γίνεται και το ντου στα διαρκείας. Έτσι αυτό. Γίνεται. Εγώ για παράδειγμα τότε θα πάω να το πάρω. Και κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Για το Σιώπη. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να τον πάρουμε? Ο Σιώπης ανήκει στον Ολυμπιακό. Άρα ναι, η μόνη περίπτωση για να τον πάρεις είναι να τον αφήσει ελεύθερο ο Ολυμπιακός. Τώρα θα το κάνει. Και δεν για το ξέρω. Ο Μαρτίνες τέλειωσε, έτσι. Δεν πρόκειται να. Δεν νομίζω ότι απασχολεί αυτή τη στιγμή. Ναι. Κατάλαβα. Ωραία, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλή καλά. Συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε. Πότε τα λέμε, ρε φίλε? Αύριο τι μέρα είναι? Παρασκευή, εδώ θα είμαι πάλι αύριο. Τι θα γίνει, κάθε μέρα το θα είμαι? Όλοι έχουν φύγει. Θα φύγω εγώ, μια και καλή και η Ολλανδία. Μείνω 28 μέρες προετοιμασία στην Ολλανδία. Λοιπόν,
Τα λέμε αύριο.